επειδή στον ιδιωτικό τομέα κάποια πράγματα έχουν ξεφύγει, δεν σημαίνει ότι εμείς σταματάμε τις διεκδικήσεις μας και δεν σημαίνει ότι όλα τα βάζουμε σε ένα καζάνι, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο δικαίωσε μόνο τους ενστόλους, κανένα άλλο κλάδο, το οποίο λέει ότι οι μισθοί των ενστόλων δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το επίπεδο του 2012. Mm-hmm. Το έχουμε κερδίσει. Έχουμε πάει ήδη προσφύγη στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, διότι το κράτος επιδεικτικά αρνείται να εκτελέσει μια απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας. Εάν εγώ ή εσείς ή κάποιος πολίτης δεν εκτελέσει απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, θα βρεθεί στη φυλακή. Το κράτος, περιμπέζοντας και υποτιμώντας την νοημοσύνη μας, αρνείται να το εκτελέσει, απαντώντας μας ότι ουκ αλάβεις παρά του μιέχοντος. Εμείς δεν έχουμε κάποιο λόγο να συγκρινόμαστε με άλλους κλάδους, διότι εμείς μιλάμε για τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις. Είμαστε ένας κλάδος οι οποίοι πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι οικονομικά για ευνόητους λόγους, ειδικά η αστυνομία. Αυτό σημαίνει ότι εμείς θα διεκδικούμε αυτά που μας αξίζουν, και τους συντάξεις και τους μισθούς, πέρα των εργασιακών. Αυτή η διαμαρτυρία είναι κυρίως για τα μισθολογικά μας. Και ο αγώνας θα δοθεί. Συνήθως έχουμε και κάποια, μια πολύ ισχυρή δικαστική απόφαση υπέρ μας. Νομίζω όμως ότι ουσιαστικά δίδεται το στίγμα όταν λέτε το κράτος αρνείται να εκτελέσει την απόφαση του ΣΤΕ για τους ένστολους όταν οποιοδήποτε άλλος θα είχε συνέπειες, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να σκεφτούμε και να σκεφτεί πολύ πολύ ο κόσμος. Έχουμε ακούσει για υπαλλήλους πολλαπλών ταχυτήτων και μέσα σε εσάς τους αστυνομικούς υπαλλήλους εργαζόμενοι πολλαπλών ταχυτήτων και εργασιακός μεσαίωνας, κύριε Πρόεδρε. Τι εννοείται πολλαπλών ταχυτήτων? Δηλαδή με πολλές αδικίες. Εννοούμε με πάρα πολλές αδικίες, μισθολογικές αδικίες, που σας φέρνουν και εσάς ενδεχόμενα τον ένα απέναντι στον άλλο. Αυτό εννοώ. Σίγουρα το μισθολόγιο προωθείται χωρίς τα τέσσερα τους συναδέλφους μας όσον αφορά τα μισθολογικά τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς δεν θα συνεργαζόμαστε, το οποίο φέρνει ένα διχασμό σε εισαγωγικά μεταξύ των τεσσάρων αυτών μισθολογικών κλιμακίων. Mm-hmm. Αυτό εμείς δεν το θέλουμε, κανείς δεν το θέλει, διότι οι εποχές που ζούμε, ειδικότερα οι αστυνομικοί που καλούνται να αντιμετωπίσουν το έγκλημα, και σε ένα περιπολικό θα είναι δύο συνάδελφοι, οι οποίοι ο καθένας θα ανήκει σε διαφορετικό κλιμάκιο. Δεν θα επιτρέψουμε να φέρει ένα τέτοιο διχασμό, το οποίο θα έχει αντίκτυπο και στην ασφάλεια του πολίτη. Σωστά, και με μια υπηρεσία που πλέον σε όλες τις τάξεις, σε όλη τη χώρα, είναι αποδεκατισμένη πια, έτσι δεν είναι? Εκτός ότι είμαστε αποδεκατισμένοι, βλέπετε ότι έχουν αυξηθεί τα κρούσματα επιθέσεων σε βάρος αστυνομικών. Έχουμε συνεχώς τραυματίες, σοβαρά τραυματίες, νεκρούς, το οποίο βλέπουμε ότι δεν το υπολογίζουν τους νεκρούς μας και τους τραυματίες μας. Προχθές πάλι είδαμε σε μια πορεία διαμαρτυρίας άλλο ένα τραυματισμένο αστυνομικό, ο οποίος έκανε απλά τη δουλειά του, αστυνομικό που παίρνει 800-900 ευρώ. Δεν προβλήθηκε όσο έπρεπε, ούτε πορεία είδαμε να γίνεται για αυτό τον αστυνομικό, για τους αστυνομικούς που έχουν χάσει τη ζωή τους. Αυτό βέβαια μας το είναι εμάς. Εμείς ξέρουμε, έχουμε δώσει ένα όρκο, συνεχίζουμε για αυτό που έχουμε κάνει και διεκδικούμε τουλάχιστον τα εργασιακά και τα οικονομικά μας δικαιώματα. Έρχομαι Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, 13 του μήνα, ναι. Όλοι οι έστολοι και απόστρατοι σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων θα συγκεντρωθούμε από όλη την Κρήτη, θα συγκεντρωθούμε στην πλατεία Ελευθερίας στις 11 η ώρα το πρωί, προκειμένου και εμείς να πούμε έτσι για την αγανάκτησή μας για τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζει η κυβέρνηση συνεχώς. Ο πρώτος στόχος της κυβέρνησης σε κάθε συμφωνία που κάνει με την Τρόικα είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό είναι κοινώς διαπιστωμένο από όλους. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι έχουμε υποστεί με τα δύο προηγούμενα μνημόνια μειώσεις της τάξης πάνω των 30%, και αυτό μπορούμε να σας το αποδείξουμε και με μια απλή μαθηματική πράξη. Mm-hmm. Αν κάνουμε από μόνο και μόνο το 13ο και το 14ο μισθό που έχουμε χάσει, δηλαδή δύο μισθούς στους 14, ποσοστιαία αυτό σημαίνει ότι είναι το 14%. Απώλεια του 14% του ετήσιου εισοδήματός μας.
Αυτοί οι δύο μισθοί μόνο. Συν τα δύο μνημόνια που έχουμε υποστεί, το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, άλλο ένα 15%, έχουμε ξεπεράσει τα 30%. Συν κάποια έμφυα και κάποια αύξηση φορολογία για όλους τους εργαζόμενους, αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς, όπως και όλοι οι πολίτες, βρισκόμαστε στον ίδιο παρανομαστή. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το καταλάβουμε ωστόσο όλοι μας, κύριε Καρακούδη, διότι είτε δημόσιος είτε ιδιωτικός, είτε ιδιωτικός είτε δημόσιος τομέας, οι περισσότεροι πιστεύουμε αυτή την ώρα ότι ξέρετε, αυτό το οποίο σημαίνει είναι ότι ξέρετε, εκείνοι από την άλλη πλευρά οι ένστολοι δεν έχουν και μπει στο δημόσιο τομέα, δεν έχουν να χάνουν, έχουν μόνο να λαμβάνουν, και αυτή η στρεβλή εντύπωση δυστυχώς ακόμα υπάρχει σε πάρα πολύ κόσμο και το ξέρετε. Έτσι είναι, έτσι είναι. Μα και το ποσοστό τώρα 30% του εισοδήματος, του ετήσιου εισοδήματος να χάνει, νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό για τον κάθε ένα εργαζόμενο σήμερα. Φανταστείτε και όλοι οι εργαζόμενοι, κάποιο να του περικοπεί το 30%. Και δεν είναι μόνο αυτό, όπως είπατε και εσείς, εμείς δεν έχουμε κάτι να χάσουμε, δεδομένου και των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έχουν αποφαθεί έτσι να επιστρέψουν οι μισθοί μας στα επίπεδα του 2012, και όχι μόνο δεν έχουν εκτελεστεί αποφάσεις του ανώτατου διοικητικού δικαστήριου του κράτους, όχι μόνο δεν έχουν εκτελεστεί, αλλά πέραν αυτού μένουν ανεκτέλεστες και από τέλος του μήνα αυτού, στις 22 Δεκεμβρίου, θα εκδοθούν οι νέοι μισθοί για τον κάθε εργαζόμενο έστολο αστρονομικό πυροσβέστη ή λιμενικό, με το νέο νόμο που ψηφίστηκε το 4472 του 2017, στο οποίο μας εντάσσει πλέον σε κλιμάκια, έχοντας και από εκεί περικοπές ακόμα και τις τάξεις των 200 και 300 ευρώ, η οποία βέβαια η κυβέρνηση διατείνεται ότι θα καλυφθεί από την προσωπική διαφορά. Μια προσωπική διαφορά που, όπως γνωρίζουμε όλοι, για τους συνταξιούχους από 1/19 καταργείται. Μάλιστα. Άρα για μας είναι σίγουρο ότι με την επόμενη συμφωνία της κυβέρνησης με τους εταίρους κάτι τέτοιο θα συμβεί και σε εμάς. Επομένως θα πάμε σε τέτοια μεγάλα ποσά σε περικοπές. Κρατάω αυτό που είπατε, αγώνα ζωής και επιβίωσης. 11 το πρωί της Τετάρτης, 13 του μήνα, η συγκέντρωσή σας, Παγκρίτια Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας Ενστόλων Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, Πλατεία Ελευθερίας. Κύριε Καρακούδη, σας ευχαριστώ. Κλείνοντας, θα ήθελα να συμπληρώσω. Παρακαλώ. Ότι θα θέλαμε και εμείς πάρα πολύ να συμμετέχουμε στη συγκέντρωση που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο την επόμενη μέρα, την Πέμπτη. Πλην όμως, λόγοι, υπηρεσιακοί λόγοι δεν μας το επιτρέπουν, γιατί θα πρέπει να γίνουν εκτροπές οχημάτων κατά την εκδήλωση της συγκέντρωσης και της πορείας, να ληφθούν μέτρα για την ευταξία της πόλης και την ασφάλεια της πόλης, και δυστυχώς μας δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουμε και εμείς μαζικά στην κινητοποίηση της ερχόμενης Πέμπτης μαζί με τους συνανθρώπους μας, τους συμπολίτες μας, έτσι. Προφανώς και ευελπιστούμε να βγούμε στον δρόμο για να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας. Το δικαίωμά σας, το οποίο είναι? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν θέματα με τα μισθολόγια μας. Mm-hmm. Δεν εξαλείφονται οι μισθολογικές μας αδικίες και ανισότητες που προκλήθηκαν από το νέο μισθολόγιο και δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις της Συμβουλής Επικρατείας. Δεν διασφαλίζονται τα ασφαλιστικά μας ταμεία και δεν κατοχυρώνονται οι αυτοτέλεια αυτών. Υπάρχουν θέματα πολλά που έχει αυτή που ταλαντεύει στον κλάδο μας επάνω. Δεν ενισχύει το αξιόμαχο των σωμάτων ασφαλείας με νέες προσλήψεις, με τον εξυγχρονισμό υποδομών και μέσων, αλλά και με την καθολική και έμπρακτη αναγνώριση του έργου μας από τους κυβερνώντες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Πρέπει να ξεσκοθούμε όλοι μαζί, καλούμε όλους τους συναδέλφους την Τετάρτη 11 η ώρα το πρωί για ένα μαζικό αγώνα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των σωμάτων ασφαλείας. Το έχω πει πολλές φορές ότι η ραχοκοκαλιά της χώρας είναι τα σώματα ασφαλείας. Δεν πρέπει να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, μιλάτε, φαντάζομαι, όπως ναι, και εσείς είπατε, δεν φαντάζομαι, απλά το επαναλαμβάνω για να το προχωρήσουμε και να πάμε λίγο παρακάτω. Την ενίσχυση θέλετε να πείτε με εργαζόμενους, με υπαλλήλους και του λιμενικού σώματος, ξέροντας και βλέποντας ποια είναι η δουλειά η οποία στην καθημερινότητα τη δική της υπάρχει, βρίσκεται σε εξέλιξη, έτσι. Μάλιστα, να το βλέπουμε καθημερινά, αυτό το βλέπω, το συναντάμε. Όταν το λιμενικό σώμα διασώζει ανθρώπινες ζωές στο Ανατολικό Αιγαίο. Αυτή τη στιγμή
Το λιμενικό υπήρχαν 10.250 οργανικές θέσεις και σήμερα μιλάμε για τη μείωση αυτών, οι οποίες είναι στις 7.500. Και αυτές πάλι δεν επαρκούν, διότι δεν είναι και όλοι οι εργαζόμενοι του λιμενικού αυτή τη στιγμή στην υπηρεσία όπως έπρεπε. Mm-hmm. Και αντί να υπάρχει τουλάχιστον μια μισθολογική ισότητα ανταυτού, παρά το γεγονός ότι έχουν χαθεί τόσες χιλιάδες οργανικές θέσεις, λέτε, συνεχίζουν να υπάρχουν μισθολογικές ανισότητες και αδικίες, οι οποίες σας κάνουν τι, να απογοητεύεστε? Γιατί εντάξει, η καθημερινότητα και το πώς είναι αυτή για το σπίτι του κάθε ενός από εμάς, το γνωρίζει κάθε πόρτα που κλείνει, έτσι? Σωστά. Βλέπουμε ότι οι ανάγκες είναι τεράστιες, τα έξοδα τρέχουν, είναι δυσβάκτοκα πλέον. Βλέπουμε ότι τα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις όλο και μειώνονται οι αποδοχές, φύγει ο κλειός, τα έξοδα σε όλες τις οικογένειες αυτή τη στιγμή είναι τεράστια και δυσβάκτοκα. Είναι ενδεικτικό αυτό που λέτε. 10.250 οργανικές θέσεις στο λιμενικό σώμα σήμερα, με αυξημένες τις ανάγκες, με τις προσφυγικές ροές, με ό,τι έχετε να αντιμετωπίσετε, με τις αυξημένες περιπολίες, με το πάρτι το οποίο γίνεται από τους εμπόρους ναρκωτικών. 7.500 σήμερα οι οργανικές οι θέσεις στο λιμενικό σώμα, και ο καθένας καταλαβαίνει τι, πώς και γιατί. Λοιπόν, να σας πω κάτι με το θέμα των οργανικών. Το λιμάνι του Ηρακλείου, βάσει στατιστικών στοιχείων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, είναι τρίτο λιμάνι της χώρας σε επιβατική κινήση οχήματα. Συζητάμε για το κεντρικό λιμενατίο Ηρακλείου, ότι έχει αυτή τη στιγμή στο ενεργό του 70 στελέχη, τα οποία οργανική σύνδεση είναι 75, και μιλάμε για άλλα λιμεναρχεία κεντρικά, τα οποία δεν θέλω να αναφερθώ, με 200 οργανικές θέσεις. Με 100 οργανικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν το αντίστοιχο έργο. Καταλάβατε? Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, και ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή ως συνδικαλιστές να δώσετε τέτοιου είδους στοιχεία. Με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας δεν έχετε μιλήσει, δεν έχει γίνει? Έχουμε έρθει σε επικοινωνία πολλές φορές. Έχουμε τοποθετηθεί με ανακοινώσεις μας και ζητάμε την αύξηση των οργανικών, ζητάμε τη δημιουργία ενός τμήματος εντός λιμένου με την αύξηση των οργανικών θέσεων, και απαντήσεις είναι οι ίδιες, όπως αναμένουμε. Αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσο αφορά ξανά, για να έρθουμε στο θέμα μας για την Τετάρτη, καλούμε όλους τους συναδέλφους για ένα μαζικό ξεσηκωμό. Μήπως κινητοποιηθούμε κάποια στιγμή και χτυπήσει το καμπανάκι στην ελληνική κυβέρνηση να καταλάβει ότι πρέπει κάποια στιγμή να αποζημιώσει και εμάς που δίνουμε τη ζωή μας για αυτή τη χώρα. Η κινητοποίησή μας έχει βρει κοινό σημείο τις περικοπές οι οποίες είναι να γίνουν, γιατί λες και δεν έφταναν αυτές τις περικοπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, και κάναμε ένα κοινό αγώνα που είναι ουσιαστικά αγώνας επιβίωσης των στελεχών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων. Το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση διατηνόταν σε κάθε τόνο ότι αυτό που γίνεται στα σώματα ασφαλείας είναι παράλογο, ότι και αντισυνταγματικό, στήριζε με θέρμη ιδιαίτερη την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι κακώς δεν εφαρμόζεται και δεν γίνεται σεβαστή από την κυβέρνηση και αποφάσεις των δικαστηρίων. Δυστυχώς όμως φτάσαμε σήμερα να κυβερνάνε οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα μας στηρίζανε σε όλες τις πορείες μας, στις διαμαρτυρίες μας, λέγοντάς μας αυτά, και να μην εφαρμόζουν οι ίδιοι τη δικαστική απόφαση αυτή. Καταλαβαίνετε ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, δεν γίνεται πλέον. Οι περικοπές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έχουν φτάσει, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Καρακούδης, στο 30 και παραπάνω της 100 σε κάποιες περιπτώσεις. Και λες και δεν φτάναν αυτά, σας επαναλαμβάνω. Ερχόμαστε από 1η-1η του 18 να έχουμε περισσότερες μειώσεις. Και λέγοντας ότι θα μας εξομοιώσουν το μισθό, το ποσό που θα χάσουμε, ως προσωπική διαφορά, γνωρίζοντας όλοι ότι η προσωπική διαφορά, ο τελικός στόχος είναι να κοπεί. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, ιδιαίτερα από την πλευρά των συνταξιούχων, που 1η-1η του 19 αυτή η προσωπική διαφορά κόβεται.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι αγώνας επιβίωσης πλέον. Δεν γίνεται και να δουλεύουν οι πυροσβέστες πλέον με το φιλότιμο. Διότι μέχρι σήμερα η υπηρεσία μας και οι συνάδελφοι δουλεύουν υπερορίες, δεν έχουν πάρει τις υπερορίες τις περσινές και τα εκτός έδρας, τα περσινά τα εκτός έδρας, και δουλεύουμε με το φιλότιμο. Αυτό όμως πρέπει να σταματήσει. Και από την άλλη, ευχαριστώ εντός παρένθεσης μπορώ να πω από την πολιτική μας ηγεσία, αν θυμάστε πρόσφατα που μας δήλωσε στη Βουλή μέσα ο κύριος Υπουργός Προστασίας Πολιτείας, ο κύριος Τόσκας, ότι είμαστε ο πιο στρεβλός μηχανισμός του ελληνικού δημοσίου. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα αντιδράσουν οι συνάδελφοι και να κατεβούν μαζικά στο δρόμο την Τετάρτη στις 11 η ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Και βέβαια με μια υπηρεσία που ξέρουμε πολύ καλά τι κάνει και, και πόσο αποδεκατισμένη είναι, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Έχουμε πάρα πολλά κενά οργανικά. Από την άλλη πλευρά έχουμε μεγάλο εμπεγμό σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους τους τριετής πλέον, που ενώ είχαν υποσχεθεί την μονιμοποίησή τους, αυτό δεν έγινε. Και επίκυνται τώρα κάτι ψιθυρίζουν πάλι ότι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Σωστά. Αναμένουμε να δούμε πού θα φτάσει και αυτό. Πρέπει όμως να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία προκειμένου να ομογενοποιηθεί το σώμα κατά κάποιο τρόπο και να έχει καλύτερη λειτουργία και να προσφέρει καλύτερα στους πολίτες. Μα ούτως ή άλλως όλα αυτά τα οποία υπάρχουν εσωτερικά και δημιουργούνται όχι με υπαιτιότητα δική σας, ενώ των εργαζομένων φέρνουν τούτα και εκείνα και τα άλλα και δημιουργούν τις δυσλειτουργίες που πολλές φορές ακούμε και δεν καταλαβαίνουμε. Ακριβώς, γιατί φανταστείτε κυρία Δουλειάχη ότι το πυροσβεστικό σώμα αυτή την ώρα έχει 4 ταχύτητες υπαλλήλων. Το μόνιμο προσωπικό, το τριετές προσωπικό που είναι για να τηρεί τις προϋποθέσεις προς μονιμοποίηση στη λήξη της τριετίας, που αναφέρθηκα προηγουμένως, είναι 2.100 άνθρωποι, το πενταετές προσωπικό που ανανεώθηκε η πενταετία του και το εποχιακό προσωπικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν το πόσο δύσκολο είναι και σε κάποιο διοικητή και σε κάποια μονάδα να συγκεράσει όλες αυτές τα ωράρια όλων αυτών των υπαλλήλων προκειμένου να βγάλει αντιπυρική περίοδο και να δουλέψει την καλοκαιρινή περίοδο που ο πολίτης ζητά τη βοήθεια του σώματος και πρέπει εμείς να τη δώσουμε, χωρίς φυσικά να γνωρίζει από πίσω τι ακριβώς γίνεται και πώς ακριβώς πρέπει να δουλέψουν κάποιοι άνθρωποι. Μάλιστα. Είναι φυσιολογικό. Τα δύο πρώτα μνημόνια μας στοχοποίησαν. Ροκάνισαν τις κρατήσεις, τα ταμεία, τους κόπους ενός εργασιακού βίου. Τώρα με το τρίτο, όπως θέλετε στο πείτε, τα τελευταία γενικά μέτρα, η προσωπική διαφορά θα μας φτωχοποιήσει εντελώς. Θα μας εξαθλιώσει. Διότι από το 19 με απόσβεση το 21 οι μειώσεις θα είναι δραματικές. Οι μισθοί έχουν ήδη πέσει, οι συντάξεις θα πάμε στο 1/3 περίπου, θα έχουμε τεράστιες διαφορές από την ονομαστική σύνταξη και θα είναι ψίχουλα, το εννοούμε ψίχουλα. Να μας δώσετε ένα παράδειγμα για το τι παίρνει σήμερα μια μέση σύνταξη κάποιος και πόσο κατεβαίνει. Ξεκινήσαμε από ένα μέσο βαθμό κατεχόμενο, από ένα άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε 30 χρόνια, θα πούμε ότι αρχικά έπαιρνε περίπου με απόκληση λίγη περίπου 1.400-1.500 ευρώ, κατέβηκε στα 1.050-1.080, τώρα θα πάει στα 7.500 εκατοστάρικα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χωρίς καμία δραματοποίηση και χωρίς τίποτα υπερβολή. Μάλιστα. Με 30 χρόνια λέτε η υπηρεσία από το 1.400-1.500 με την εφαρμογή της προσωπικής διαφοράς σας κατεβάζει στα 700 ευρώ, γι' αυτό μιλάτε και για εξαθλίωση. Γιατί αριθμό μιλάμε αποστρατών αυτή την ώρα? Η μεγάλη μάζα, δηλαδή περίπου 30 με 35.000 οικογένειες. 30 με 35.000 οικογένειες. Αν βάλουμε το στρατό, πάμε στις 60.000 οικογένειες. Δηλαδή των σωμάτων ασφαλείας του στρατού υπερβαίνουμε τις 60.000 οικογένειες. Μάλιστα. Οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά. Γι' αυτό το λόγο κατεβαίνετε στους δρόμους. Μάλιστα. Κύριε Ουρανέ, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε πριν σας αποχαιρετήσω? Καλούμε τους συνταξιούχους και τους ενεργεία, των σωμάτων ασφαλείας, τους αποστράτους των ενόπλων δυνάμεων,
να έρθουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο στις 11 στην Πλατεία Ελευθερίας. Είμαστε στο πλευρό όλων των εργαζομένων, όλων των συνταξιούχων, του δημοσίου, όλου του κόσμου που προσπαθεί να επιβιώσει από τα δυσβάσταχτα βάρη που πληρώνει ο μόνος που δεν έπρεπε να πληρώσει. Ο συνταξιούχος γενικά έχει καταβάλει τις εισφορές του, είναι ακέραια απέναντι στο νόμο, απέναντι στο κράτος, απέναντι στην πολιτεία, απέναντι στα ταμεία του εντάξει, και παρά τα αυτά το κράτος δεν είναι εντάξει απέναντι του.